Το βίντεο με τον Δαλάη Λάμα να δίνει ένα φιλί σε ένα μικρό παιδί από την Ινδία έχει προκαλέσει οργή και διεθνή καταγραφή. Ο πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ ζητάει από το παιδί να του ρουφήξει τη γλώσσα. Το αγόρι πλησιάζει τον πνευματικό ηγέτη. Ο 87χρονος Δαλάη Λάμα καλεί το αγόρι και του στρέφει το μάγουλο, προτρέποντάς το να του δώσει μια αγκαλιά και ένα φιλί. And sir, my tongue. Στη συνέχεια, ο Δαλάη Λάμα δείχνει τα χείλη του. Το σκάνδαλο που έχει προκληθεί είναι τεράστιο, διότι ο Δαλάη Λάμα δεν είναι μόνο ένας θρησκευτικός ηγέτης, αλλά και ένα πολιτικό πρόσωπο με σημασία. Η ταυτότητα του αγοριού δεν έχει γίνει γνωστή. Το περιστατικό συνέβη σε φιλανθρωπική εκδήλωση ειδικής εταιρείας αυτοκινήτων. Ζητώ συγγνώμη από το παιδί και τους γονείς του για αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά. Συχνά πειράζω τον κόσμο που με επισκέπτεται με αστείο τρόπο. Και αυτό το συμβάν ήταν μια τέτοια περίσταση. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που σχόλια και συμπεριφορές του Δαλάη Λάμα προκαλούν αντιδράσεις. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης είχε πει πως η Ευρώπη πρέπει να μείνει στους Ευρωπαίους, αναφερόμενος στην αύξηση των μεταναστών από την Αφρική. Ο Δαλάη Λάμα είναι ένας ηγέτης που λατρεύεται από εκατομμύρια ανθρώπους ως η μετεσάρκωση 13 προκατόχων του.